Χαίρετε, ένα οδηγητικό βίντεο το οποίο έχει θέμα κάποιες από τις σκέψεις μου από τη δική σας ανταπόκριση κάτω από το βίντεο που πάει ο Νάρκησος όταν πεθαίνει ή που πάνε οι Νάρκησοι όταν πεθαίνουν, θυμάται όπως τον τίτλο την προηγούμενη Παρασκευή είχε ανέβει αυτό το βίντεο που πάει ο Νάρκησος όταν πεθαίνει. Λοιπόν, έχω μαζέψει κάποιες απεικονίσεις οθόνης, τις οποίες τις έχω φυλάξει και να φτιάξω και ένα βίντεο που θα είναι απόκριση στις απεικονίσεις οθόνης. Όμως θέλω εδώ να μοιραστώ μαζί σας μερικά πράγματα. Λοιπόν, καταρχάς, παρατήρησα ότι κάποιοι στα σχόλια, όπως ήταν φυσικό και επόμενο, ταυτίστηκαν με το θέμα. Το θέμα θυμίζω ότι ήταν μια επιστολή από την κοπέλα η οποία είχε πρόσφατα το θάνατο της γιαγιάς της με την οποία ήταν νοκόντα 6 μήνες και τη μέρα που πέθανε η γιαγιά της το διαισθάνθηκε και απολυθμίστηκε συναισθηματικά και την επόμενη μέρα όταν της το ανέφερε η μητέρα της ότι η γιαγιά της πέθανε, η μητέρα της ήταν η νύφη της γιαγιάς της, το πένθησε και περιγράφει ότι βίωσε πένθος και ήμουνα και εγώ κάνοντας αυτό το βίντεο, εννοείται το link αυτό το βίντεο θα το βάλω στην περιγραφή κάτω στο ότι είναι περιγραφή για να μπορείτε να το δείτε όσοι δεν το είδατε ή να το επισκεφτείτε ξανά όσο το είδατε. Ήμουνα μια φίλη έγραψε στα σχόλια με ένα συνεχές κόμπο στο στομάχι. Η αλήθεια είναι ότι ήμουν επηρεασμένη γιατί συναισθανόμουν πόνο, αλλά και την τρυφερότητα και γλυκύτητα της ψυχής της φίλης. Ένιωθα συνέστηση δηλαδή εκείνη την ώρα. Και επίσης, επειδή δεν είναι μυστικό ότι και εγώ είμαι νόκοντα, με πρόσωπα με τα οποία έχω στενούς συγγενικούς δεσμούς, όπως και εσείς βλέποντας εκείνο το βίντεο ταυτιστήκατε, δηλαδή κάνατε τις απόλυτα φυσιολογικές σκέψεις. Πώς ένιωσα εγώ όταν πέθαναν οι δικοί μου παππούδες, γιαγιάδες, που ίσως ήταν τοξική ενάρκηση. Πώς ένιωσα όταν πέθαναν οι δικοί μου γονείς, με τους οποίους ήμουν ο κοντακτή. Πώς θα νιώθω αν πεθάνει ο γονιός μου με τον οποίο είμαι ο κοντακτή. Πώς θα το διαχειριστώ. Εγώ κακά τα ψέματα το έχω μοιραστεί ξανά ότι έχω μία έλλεινα για το πώς θα διαχειριστώ κηδείες, εάν προκύψω. Ήδη έχω μία δυσκολία να πηγαίνω σε κηδείες. Και πρόσφατα που πέθανε η αδερφή της μάνας μου, δεν πήγα στην κηδεία. Με τα χρόνια μου είχε γεννηθεί μία δεν θέλει αφοβία, δηλαδή του στείλω ότι άμα πάω θα πάθω κάτι, αλλά μια έντονη επιθυμία να αποφεύγω τις κηδείες. Δεν είναι σωστό να χρησιμοποιήσω τη λέξη αποστροφή. Αν μπορούσα όμως να χρησιμοποιήσω τη λέξη αποστροφή, όχι για τον νεκρό, αλλά για τις συνθήκες οι οποίες λαμβάνουν χώρα σε μια κηδεία, όπου συνήθως βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι κάνουν σοου. Και επειδή, όπως έχω μοιραστεί και σε προηγούμενα βίντεο, έτυχε να πω σε κηδείες ανθρώπων που γνώριζα τη ζωή τους επειδή ήταν θεραπευόμενοι στο παρελθόν και είδα πρωταγωνιστές της ναρκισσιστικής κακοποίησης των ανθρώπων αυτών να δίνουν μεγάλη παράσταση στην κηδεία, εκεί έπαθα κάτι. Δηλαδή, τραυματίστηκα ψυχικά και νιώθω έτσι μια τεράστια απέχθεια για το γεγονός ότι μπορεί να πεθάνει ένας άνθρωπος και στην κηδεία του να παραστούν άνθρωποι οι οποίοι ενώ σου ήταν στη ζωή τον κακοποιούσαν, ενώ σου ήταν στη ζωή τον κοροϊδεύαν, του έκαναν νεκίν, του έκαναν πολύ και να πάνε στην κηδεία του και να είναι οι πρώτοι και οι καλύτεροι που θα το παίζουν θλιμμένοι και θα παρηγορούν τους οικείους του, τα παιδιά του, δεν ξέρω εγώ τι. Δεν σημαίνει ότι αυτό το ζήτημα που έχω προσωπικά εγώ ότι πρέπει να το υιοθετήσει. Εντάξει, απλώς ερμηνεύω το δικό μου κόμπο στο στομάχι κάνοντας εκείνο το βίντεο. Η κοπέλα
η οποία έστειλε εκείνο το email, η ίδια μέσα στην επιστολή της προβληματιζόταν για το μην τυχόν και τα συναισθήματα που ένιωθε και τις απορρίθμισες τη μέρα που είχε πεθάνει η γιαγιά, αλλά δεν το ήξερε ακόμη, δεν το είχε πληροφορηθεί ότι είχε πεθάνει η γιαγιά, αλλά το είχε αισθανθεί προφανώς. Και την επόμενη μέρα που την ενημέρωσε η μάνα της σε ένα τηλεφώνημα που είχαν το πρωί ότι πέθανε η γιαγιά της, η ίδια προβληματιζόταν μήπως και αυτό το οποίο την κινητοποιούσε για να νιώθει όλο αυτό το πένθος ήταν η συνεξάρτηση που ελοχεύει σαν τέρας μέσα μας, σαν μια άλλη λερναία ίδρα που κόβει σε ένα κεφάλι και φυτρώνουν άλλα. Νομίζω είναι όλα μαζί. Αυτό το οποίο τόνισα σε αυτό το βίντεο και νομίζω αποτέλεσε ερέθισμα αυτό για να βοηθήσουν συναισθηματικά κάποιοι και από εκεί. Γι' αυτό το σκοπό, αλλά εκ των υστέρων αντιλαμβάνομαι ότι έπαιξε αυτό το ρόλο. Τόνισα πόσο καλοπροαίρετη είναι η κοπέλα και πως άμα πας no contact και κόψεις απολύτως κάθε επαφή, μπορείς να μην έχεις καθόλου θυμό για τους ναρκισσιστές που σε έχουν κακοποιήσει στο παρελθόν. Δεν σημαίνει ότι όποιος έχει θυμό είναι κάτι το οποίο δείχνει ότι δεν είναι καλός άνθρωπος και πρέπει να νιώθει άσχημα. Ούτε σημαίνει ότι όποιος ένιωσε ανακούφιση απλώς με το θάνατο ενός κακοποιητικού στοιχείου από τη ζωή του, ότι είναι κακός άνθρωπος. Εντάξει, εξετάζαμε μια συγκεκριμένη περίπτωση της συγκεκριμένης κοπέλας, την οποία συγκεκριμένη κοπέλα τη χάνει να γνωρίζει κιόλας. Οπότε γι' αυτό ήμουνα σίγουρη για την καλοήθεια της. Και επίσης, ήθελα να τονίσω το όφελος που έχει το no contact, γιατί ακριβώς επειδή το αφήνεις παντελώς πίσω σου, αφήνεις και το θυμό. Ακούμε πολύ συχνά από ανθρώπους οι οποίοι δεν κατάφεραν να πάνε no contact για διάφορους λόγους και είχαν low contact, ότι όταν πέθαναν οι κακοποιητικοί γονείς τους, οι κακοποιητικοί παππούδες, γιαγιάδες, οι κακοποιητικοί θείοι, τα κακοποιητικά αδέρφια, ότι ένιωσαν μια ανακούφιση μόνο, δεν ένιωσαν λύπη. Και θα σας πω γιατί. Το να έχεις σχέση και να είσαι συνδεδεμένος και να έχεις επαφές και να μην πας no contact με έναν ναρκισσιστή γονιό, με έναν ναρκισσιστή αδερφό, αδερφή, με έναν ναρκισσιστή φίλο, με έναν ναρκισσιστή συγγένεια, αλλά κυρίως συγγένειες. Το να συνεχίσεις να έχεις επαφές σημαίνει ότι επανατραυματίζεσαι επί πολύ τακτικής βάσης. Ότι εξακολουθείς να κακοποιείσαι. Και όταν εξακολουθείς να κακοποιείσαι συστηματικά, είναι μόνο ανθρώπινο και είναι μόνο φυσικό να επιδεικνύεις αντιδραστική βιαιότητα. Σας παραπέμπω στο επεισόδιο του podcast, το οποίο μιλάει για την αντιδραστική βιαιότητα. Ήταν ένα από τα τελευταία επεισόδια της πρώτης σεζόν στο κανάλι μας. Υπάρχει στήλη που λέει podcasts και υπάρχουν τρεις playlist τα podcast. Το ένα playlist είναι τα podcast χωρίς διαφημίσεις για όσους βρίσκονται στο τελευταίο της εποχής. Το άλλο είναι το podcast, όλα τα επεισόδια του podcast με τη σειρά 1, 2, 3 μέχρι το 24 που έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή που γίνει αυτό το βίντεο. Και το άλλο playlist έχει τα podcast που είναι για το Sex and Series, για την σειρά σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, ψυχοσυναισθηματικής σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Στο playlist που είναι όλα τα podcast με τη σειρά, νομίζω το 19ο, αλλά δεν είμαι σίγουρη. Μπορείτε εύκολα να πάτε στο playlist και να δείτε τους τίτλους. Είναι το ένα βίντεο μετά το άλλο. Ό,τι καινούριο podcast βγαίνει, το βάζω σε εκείνο το playlist που είναι δημόσιο και μπορεί καθένας να το δει. Λοιπόν, εάν συνεχίσεις να έχεις επαφές, εάν δεν τολμήσεις να πας no contact, τότε είναι πολύ πιθανόν να έχεις μέσα σου εξαιρετικά πολύ θυμό, ο οποίος αυτός θυμός να μην έρχεται από το γεγονός ότι είσαι κακός άνθρωπος, αλλά να έρχεται από το γεγονός ότι κακοποιείσαι συνέχεια και αναπόφευκτα ο οργανισμός σου ο ίδιος έχει αναπτύξει αντιδραστική βιότητα. Άρα όταν πηγαίνουμε no contact, όταν κόβουμε κάθε επαφές, γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι και εμείς, ακόμη και ως προς τους κακοποιητές μας. Όταν συνεχίζουμε να έχουμε επαφές με τους κακοποιητές μας, συνεχίζουμε να τραυματιζόμαστε και είναι πολύ πιο πιθανό να γίνουμε επιθετικοί, αντιδραστικά βίαιοι, να
λέμε άσχημες κουβέντες, να κάνουμε άσχημες σκέψεις και γενικότερα να δηλητηριάζεται όλη η συναισθηματική μας ζωή και η ψυχική μας ζωή. Γι' αυτό λέμε πάμε no contact για να καθαρίσουμε. Επίσης, σε αυτό το βίντεο που αναφέρω, είπα σε κάποια φάση ότι αγαπάμε, είμαστε στενά συνδεδεμένοι. Αυτό, αν είπα αγαπάμε, η ερμηνεία θα είναι είμαστε πολύ στενά συνδεδεμένοι με ανθρώπους οι οποίοι έπαιξαν βασικό ρόλο στη ζωή μας. Οι γονείς μας, εάν αυτοί μας μεγάλωσαν, οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας, εάν έπαιξαν ενεργό ρόλο στη ζωή μας, αν μας άφηναν σε γιαγιάδες, σε παππούδες, οι γονείς μας να πηγαίνουν να δουλέψουν, ή αν περνούσαμε καλοκαίρια μαζί τους κλπ. Τα αδέρφια μας, αν έχουμε μεγαλώσει μαζί, λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος με το κατά το οποίο είχαμε καθημερινή επαφή, επειδή ζήσαμε μαζί, είμαστε στενά συνδεδεμένοι. Μία σχέση καταγράφεται στον εγκέφαλο, αποτυπώνεται σε νευρονικά κυκλώματα ανάλογα με τη διάρκεια της και την ένταση των συναισθημάτων. Υπάρχουν δύο παράγοντες για το πόσο βαθιά θα είναι η μνημονική εγγραφή ή πόσο καλά στερεωμένη θα είναι η νευρονική απεικόνηση μια σχέση στον εγκέφαλο μας. Έχει να κάνει με το πόσο καιρό μας έχει απασχολήσει αυτή η σχέση, δηλαδή πόσες φορές τη σκεφτόμαστε αυτή τη σχέση, και επίσης με το πόσο έντονα συναισθήματα μας έχει προκαλέσει ή συνεχίζει ακόμη να μας προκαλεί μια σχέση. Γι' αυτό κάποιοι μπορεί να είχαν μια ερωτική σχέση σύντομη, αλλά να τους προκάλεσε έντονα συναισθήματα, να είχαν έντονη ψυχοπαθολογική έλξη και μέσω του limerence, που limerence σημαίνει αιμονική αναμάσιση εικόνων, λέξεων, συναισθημάτων σε σχέση με ένα πρόσωπο με το οποίο θα θέλαμε να είμαστε σε σχέση και δεν είμαστε σε σχέση, μέσω του limerence να έχουν επαναφέρει πολλές φορές στο μυαλό τη σχέση, άρα να την έχουν εδραιώσει πολύ καλά. Οι σχέσεις με τη μάνα μας, με τον πατέρα μας, με τα αδέρφια μας, με τους παππούδες μας και τις γιαγιάδες μας, αν έχουμε περάσει χρόνο μαζί τους και έπαιξαν ενεργό ρόλο στη ζωή μας, με άλλους συγγενείς που έπαιξαν ενεργό ρόλο στη ζωή μας, είναι πολύ βαθιά αποτυπωμένες στον εγκέφαλό μας, λόγω και των πολλαπλών επαναλήψεων του γεγονότος ότι αυτή τη σχέση τη βιώναμε για πολλά χρόνια, αλλά και λόγω των έντονων συναισθημάτων. Έντονα συναισθήματα θετικά έχουν όλα τα παιδιά με τους φροντιστές τους. Σας υπενθυμίζω εδώ τη θεωρία της προσκόλλησης, τη θεωρία του Κόλμπι, που λέω ότι είναι βασικό ένστικτο για την επιβίωση των παιδιών, όχι μόνο το φαγητό, η τροφική προστασία, αλλά και το συναισθηματικό δέσιμο. Οπότε το βρέφος επιδιώκει το συναισθηματικό δέσιμο και νιώθει ευχάριστα το βρέφος και τον ήπιο όταν συνδέεται με τους φροντιστές, τη μητέρα, τον πατέρα, παππού, γιαγιά, οποιοδήποτε το φροντίζει. Και επίσης, σε αυτές τις σχέσεις τις οποίες τελικά πάμε no contact, επειδή είναι σχέσεις ναρκισσιστικής κακοποίησης, δημιουργούνται πάρα πολύ έντονα συναισθήματα όταν μας χτυπάει ο άλλος, όταν μας κοροϊδεύει ο άλλος, όταν μας βρίζει ο άλλος, όταν μας ντροπιάζει ο άλλος, όταν μας τιμωρεί με την τιμωρία της σιωπής, όταν εξασκεί πάνω μας παθητική επιθετικότητα, όταν μας καταργέται, όταν. Κάθε φορά που μας κακοποιεί ένας ναρκισσιστής γονιός, ένας ναρκισσιστής συγγενής, νιώθουμε έντονα αρνητικά συναισθήματα και αυτά τα έντονα αρνητικά συναισθήματα βοηθούν ώστε η σχέση να έχει πιο έντονη μνημονική αποτύπωση. Άρα, ακόμη και αν έχουμε πάει no contact, για να σώσουμε την ψυχή μας και το σώμα μας, για να σώσουμε την ψυχική και τη σωματική μας υγεία, ακόμη και αν έχουμε πάει no contact, είναι αναπόφευκτο να είναι βαθιά στερεωμένες μέσα μας αυτές οι σχέσεις. Και γι' αυτό ακριβώς έχουμε πάει contact, no contact, επειδή είναι σημαντικές σχέσεις, γιατί αν ήταν ασήμαντες σχέσεις, σχεστήκαμε να το δούμε ή να τηθούμε κάποιον που δεν είναι σημαντικός για μας, δεν θα μας ενδιαφέρει, δεν θα μας επηρεάσει, αλλά επειδή είναι σημαντική σχέση, πολύ βαθιά αποτυπωμένη στον εγκέφαλο μας, μας επηρεάζει όταν τους βλέπουμε, όταν μαθαίνουμε πληροφορίες ή έρχονται οι πτάμενοι πίθηκοι, οι flying monkeys, οι πτάμενοι πίθηκοι, είναι οι αγγελιαφόροι των ναρκισσιστών, οι οποίοι φέρνουν χαμπάρια και μηνύματα από τους ναρκισσιστές προς τα θύματα τους. Εντάξει, λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι
αυτό το βίντεο και ήμουν συγκινημένη, επειδή η μάνα μου τι καλή, τι τρυφερή, τι υπέροχη που είναι οι ναρκισσιστές, με τους οποίους πήγαμε αναγκαστικά νοκόντα για να σώσουμε την ψυχή μας και το σώμα μας, ούτε για να προκαλέσω ενοχές σε όποιον δεν πένθησε το θάνατο ενός ναρκισσιστή. Συγγνώμη, αν καταφέρουμε να πάμε νοκόντακτ 100%, ήδη έχει πεθάνει για μας η σχέση από τότε που πάμε no contact. Οπότε, αν είναι επιτυχημένο το no contact, δεν θα πενθήσουμε ιδιαίτερα όταν ακούσουμε ότι έχει πεθάνει ο ναρκισσιστής συγγενής με τον οποίο έχουμε πάει no contact. Και δεν θεωρώ ότι η κοπέλα αυτή έχει πενθήσει πολύ, δεν θεωρώ ότι είναι πνιγμένη στο πένθος, θεωρώ ότι με την ευκαιρία του θανάτου της ναρκισσιστικής γιαγιάς με την οποία ήταν 6 χρόνια no contact, θεωρώ ότι ξύπνησαν μέσα της βιώματα, αναμνήσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν με τη σχέση της με τον πατέρα της, ο οποίος πατέρας της, όπως μας ανέφερε στο βίντεο, πέθανε 10 χρόνια πριν από τη μάνα του με καρκίνο και στα τελευταία του δεν ήθελε να τη βλέπει μπροστά του. Μπορείτε να κάνετε τις... να κάνετε τα μαθηματικά και να καταλάβετε περί τίνος προσώπου πρόκειτο γιαγιά. Πόσο τοξική ήταν όταν ο ίδιος της ο γιος την ώρα, τις τελευταίες μέρες πριν του πεθάνει με καρκίνο, δεν ήθελε να τη βλέπει μπροστά του. Εντάξει. Γιατί οι άνθρωποι όταν είναι προς το τέλος της ζωής τους είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι. Οπότε αν τη μάνα του δεν την ήθελε να τη βλέπει μπροστά του όταν ήταν προς το τέλος της ζωής του, μπορείτε να φανταστείτε πόσο κακοποιητική υπήρξε η μάνα του προς τον ίδιο. Και αυτό έδωσε και την όθηση και στην κοπέλα και στη μαμά της να πάνε νόκο. Τιμώντας έτσι και τη μνήμη του Μακαρίτη του πατέρα της. Εντάξει. Λοιπόν, θεωρώ ότι η κοπέλα αυτή πένθησε γιατί πένθησε τη χαμένη αγάπη που θα μπορούσε να έχει αν η γιαγιά της δεν ήταν ναρκισσίστρια. Πέθανε τις χαμένες όμορφες στιγμές θα μπορούσε να έχει αν είχε μια γιαγιά καλοήθη. Πένθησε τη χαμένη της αθότητα. Δεν πένθησε τη σκληρή άκαμπτη γυναίκα η οποία ήταν τόσο κακοποιητική ώστε και ο ίδιος της ο γιος προτού πεθάνει δεν ήθελε να τη βλέπει μπροστά του. Έτσι ξεκάθαρα. Απλά και κατανοητά. Λοιπόν, το βίντεο εκείνο δεν το έφτιαξα για να αρχίσετε να νιώθετε ενοχές ότι πέθανε ο ναρκισσιστής πατέρας σας ή η ναρκισσιστρία μητέρα σας και δεν λυπηθήκατε. Ότι πέθανε ένας τοξικός συγγενής με τον οποίο είχατε κόψει επαφές και νιώσατε ανακούφιση. Ότι δεν ήσασταν καλά παιδιά επειδή δεν πενθήσατε όταν πέθανε ένας τύραννος από τη ζωή σας και απλώς είπατε επιτέλους γλίτωσα. Όχι, δεν είναι γι' αυτό. Το βίντεο αυτό το έφτιαξα για να καταδείξω, πέρα από το προφανές που ήταν να υποστηρίξω συναισθηματικά την κοπέλα, εντάξει. Το δεύτερο το έκανα για να καταδείξω πως όταν πας no contact αποτελεσματικά δεν έχεις πλέον συναισθήματα μίσους και αντιδραστικής βιαιότητας προς το πρόσωπο εκεί. Δεν μπορώ να κατηγορήσω κανέναν γιατί δεν έχει πάει no contact ολοκληρωτικά, γιατί εγώ είμαι η πρώτη και χειρότερη που σπάω το no contact. Το έχω εξομολογηθεί άλλωστε. Δεν το αρνιέμαι, το έχω κάνει. Το έχω κάνει κατά καιρούς και ελπίζω να μην το κάνω στο μέλλον, δεν ξέρω. Δεν με εμπιστεύομαι. Δεν με εμπιστεύομαι με την έννοια του ότι έχω δει στο παρελθόν ότι άμα βρίσκομαι σε μια συναισθηματικά ευάλωτη θέση, άμα πονάω ή όταν έχω ας πούμε ένα θέμα υγείας, είμαι πιο ευάλωτη ή όταν πεθάνει κάποιος φίλος μου, είμαι πιο ευάλωτη και μπορεί να επικοινωνήσω έστω και μέσω μηνυμάτων και να απορριθμιστώ. Δεν λέω ότι είναι καλά που κάνω, αλλά καμότου είμαστε άνθρωποι. And shit happens, το έχουμε πολλές φορές. Είμαστε άνθρωποι και μπορεί να το σπάσουμε. Και κάποιες σχέσεις είναι πιο εύκολο να κρατήσεις το no contact, ειδικά αν έχεις και βοήθεια, γιατί η κοπέλα αυτή δεν κράτησε μόνη της το no contact, το κράτησε μαζί με τη μάνα της, άρα είχε ένα υποστηριχτή σε αυτή τη προσπάθεια. Αν έχουμε έναν συγγενή, έναν σύζυγο, έναν σύντροφο, μια μάνα, έναν πατέρα, έναν αδερφό, μια αδερφή, οι οποίοι
είναι επίσης ψυχοεκπαιδευμένοι και οι οποίοι επίσης ψυχοθεραπεύονται και έχουν ψυχοθεραπευτικό σκεπτικό και συναποφασίσουμε να πάμε μαζί no contact με το πρόσωπο το οποίο είναι κακοποιητικό και ναρκισιστικό, είναι πιο εύκολο να τηρηθεί το no contact, γιατί είναι σαν να κάνουν δύο άνθρωποι γυμναστική μαζί που σπρώχνουν ένας τον άλλον, ή σαν να κάνουν δύο άνθρωποι δίαιτα μαζί που ενισχύει ο ένας τον άλλον να τηρήσει τη δίαιτα, ή όταν κάνουν μια θεραπεία και είναι δύο ασθενείς που κάνουν την ίδια θεραπεία και συνεργάζονται και λένε «Μπράβο, συνέχισε, πήγαινε, κάνει θεραπεία σου, την έκανα κι εγώ». Έτσι. Okay. Λοιπόν, είμαστε άνθρωποι. Είναι φυσιολογικό να είμαστε συνδεδεμένοι βαθιά με τους ανθρώπους που μας συνδέουν δεσμοί αίματος. Όχι, και δεν είναι το αίμα που τραβάει. Είναι η συνύπαρξη. Παρόμοια συνδεσιμότητα έντονη έχουν παιδιά υιοθετημένα, τα οποία τα έχουν κακοποιήσει σε εξαιρετικό βαθμό οι θετοί γονείς τους. Τώρα μου έρχεται στο μυαλό μια κοπέλα, ξέρει πολύ καλά αυτή ποια είναι. Ξέρει πάρα πολύ καλά αυτή ποια είναι. Και μάλιστα έχει σχολιάσει και κάτω από το βίντεο. Ταυτίστηκε με αυτό που είπα, ότι είναι έντονα τα συναισθήματα και επιθυμούμε βαθιά μέσα μας να έχουμε αγάπη και υγιή σχέση. Ξέρει ποια είναι. Η οποία έχει μεγαλώσει σε ένα σπίτι στο οποίο η μάνα της την κακοποιούσε. Είναι η κοπέλα που κάναμε το βίντεο με την ιστορία της, που ήταν υιοθετημένη και η μητέρα της της φερόταν άσχημα και ως ενήλικας είχε την επικυρδισλεξία και βρέθηκε μια ξερόλα να μας πει ότι είναι ψεύτικη ιστορία επειδή τη διάβασε κάτω από άλλο κανάλι και τελικά έγινε ολόκληρο σούσουρο και ήταν η ίδια η κοπέλα που μου στείλε εμένα το email, η οποία το είχε γράψει και σαν σχόλιο κάτω από ένα άλλο κανάλι και τον διερεύνησα ακόμη περισσότερο και μίλησα μαζί της προσωπικώς και ήταν ξεκάθαρο ότι αυτή η κοπέλα είναι αυτή. Μια κοπέλα γύρω στα 40-35 πόσο είναι, η οποία είναι υιοθετημένη, η θετή της μητέρα την έχει κακοποιήσει βάναυσα και εξακολουθεί να μένει με τη μητέρα της και τρέμει μην τυχόν και πεθάνει η μάνα της και είναι υιοθετημένη, δεν είναι δεσμός του αίματος, είναι ο δεσμός του να είμαστε μαζί, του να συγκατοικούμε. Δηλαδή με τους ανθρώπους με τους οποίους περνάμε πολύ χρόνο μαζί συνδυόμαστε περισσότερο. Και οι θετοί γονείς έχουν εξίσου έντονη επίδραση στα παιδιά τους με τους βιολογικούς γονείς. Δεν έχει σημασία αν είσαι βιολογικός γονιός ή αν είσαι ανάδοχος ή αν είσαι θετός. Σημασία έχει ότι έχεις το ρόλο του γονιού και έχεις μια τέτοια σχέση με το παιδί σου που είσαι ο γονιός και αυτό σε δέχνει. Αυτές ήταν οι σκέψεις μου σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Ξαναλέω ότι θα ακολουθήσει και ένα άλλο βίντεο το οποίο θα γίνει από το γραφείο μπροστά στον υπολογιστή για να διαβάσω συγκεκριμένα σχόλια κάτω από εκείνο το βίντεο και να τα σχολιάσω, τα έχω μαζέψει ήδη από τις επόμενες ημέρες. Απλώς ήθελα να γίνει έτσι αυτό το ξεκαθάρισμα για να μην νιώθουν άσχημα οι άνθρωποι οι οποίοι δεν πενθούν όταν πεθαίνουν κακοποιητές τους ή οι άνθρωποι δεν καταφέραν να πάνε ενώ πρώτα καθεξής, παιδιά, είμαστε άνθρωποι που προσπαθούμε όσο καλύτερα μπορούμε. Όταν γινόμαστε κακοί εμείς οι συνεξαρτώμενοι είναι λόγω αντιδραστικής βιαιότητας και ένας τρόπος για να αποφύγουμε την αντιδραστική βιαιότητα είναι το πλήρες και ολοκληρωτικό no contact. Και τώρα θα μπούμε στο υπόγειο parking, βλέπετε εδώ το ψυχοεκπαιδευτικό σκυλί, το οποίο είναι ενθουσιασμένο γιατί του αρέσει αυτό το παιδί. Ενθουσιασμένο. Αυτά. Αυτά. Μη μου είστε έτοιμοι. Κατευθείαν ενοχές. Ενοχικά σύνδρομα. Μήπως δεν είμαι καλή κόρη. Μήπως δεν είμαι καλός γιος. Όχι. Όχι. Δεν φταίμε εμείς αν μας έτυχαν. Πώς είναι στα χαρτιά. Αν μας έπεσα στα χαρτιά τέτοια φιντάνια. Δεν φταίμε. We do our best. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Μερικές φορές κάνουμε και λάθη, μερικές φορές κάνουμε και σωστά. Προσπαθούμε όμως να είμαστε όσον το δυνατόν πιο πιστοί στις αρχές και στις αξίες μας. Λέμε. Αν δεν μιλάει, κλείσε το βίντεο. Ξέρεις να πάτε στο κουμπί να κλείσει το βίντεο. Λάκι.
Κλείσε το βίντεο, λέει.